Αλυσιδωτέ είναι οι αντιδράσει που εκδηλώνονται και αφορούν στο προαναγγελθέν και πλέον πιο κοντά από ποτέλου και το στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Απογοήτευση ό,τι αφορά τα πρόσωπα που επιλέγουν και βάζουν σε ευαίσθητα σημεία όπω είναι η υγεία. Κάποιοι πρέπει να φεύγουν και να πηγαίνουν στο σπίτι του. Όσοι δεν κάνουν, να πάνε στο σπίτι του. Είτε διοικούν είναι ζήνα, είτε υπουργοί. Το ότι από σήμερα ο γιατρό που παρετήθηκε βρίσκεται σε άδεια έχει πρακτικά σημάνει ότι στην κλινική η κάλυψη των αναγκών είναι από ένα γιατρό, με ό,τι αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει για το αν μπορούν μέσα στην κλινική να νοσηλεύονται παιδιά με ψυχιατρικά. Προβλήματα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία πρόνοια από το κράτο και καμία διάθεση στο κάτω-κάτω τη γραφή. Για να το πούμε ακριβώ όπω είναι το, το, το ζήτημα, να, να συνεχίσει να λειτουργεί η παιδοψυχιατρική. Ζητάμε από τον Πρωθυπουργό να πάρει μέτρα αμέσω και όποιο θέλει να κατέβει στην Κρήτη, θα κατέβει μόνο εάν κρατάει ένα γεμάτο φάκελο που λύνει τα προβλήματα των νοσοκομείων όλων και του Παγνή και της παιδοψυχιατρικής γιατί τα νοσοκομεία δεν είναι τραμ να μεταφέρουμε τον ένα γιατρό από το άλλο νοσοκομείο έτσι για να καλύψουμε θέσεις. Με επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Σύλλογο Φίλων Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική Κλινική του παγνί ζητά άμεσα το πρόβλημα να αποκατασταθεί, μιλώντα για πρόσωπα σε θέσει ευθύνη που αδυνατούν να παίξουν τον κομβικό και σημαντικό ρόλο τον οποίο θα έπρεπε. Απιβδισμένοι από τη συμπεριφορά του κυρίου Γεωργιάδη, αφενό που χθε για δεύτερη φορά είπε ότι θα κατέβω στην Κρήτη σε δύο μήνε μέσα, δύο φορέ, δεύτερη φορά, αλλά μάλλον ή έχει χάσει τον δρόμο ή δεν ξέρει κατά που πέφτει η Κρήτη. Ένα από τα δύο δηλαδή. Έτσι. Και τη συμπεριφορά του κυρίου Βαρζόπουλου προχθέ στην τηλεδιάσκεψη, όπου απέτησε να είναι. Τρει ανθρώποι και να μην είναι ούτε οι γιατροί ούτε ο πρόεδρος του συλλόγου όπως είχαμε συμφωνήσει με το, το, είπε. Παιδιά και ολόκληρε οικογένειε είναι εκτεθειμένες μπροστά στην υποχρέωση να πληρώνουν, έχουν δεν έχουν τη δυνατότητα, για να μπορούν τα παιδιά του να έχουν την αυτονόητη παροχή υπηρεσιών υγεία, επισήμανε ο πρόεδρο τη Ένωση Γονέων Μαθητών Ηρακλείου. Την ίδια ώρα λοιπόν που δίνουν βορρά στους ιδιώτες με απογευματινά χειρουργία που με τόσο περηφάνεια βλέπουν να τα διαλαλούν την ίδια ώρα που διαβάσαμε μόλις χθε στο ρεπορτάζ ότι η αρχαιολογικοί χώροι και συγκεκριμένα οι υπάρχει σύμβαση για ιδιώτη γιατρό που θα παίρνει κοντά 11.000 ευρώ το μήνα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η ίδια ευαισθησία να στελεχωθεί ένα τμήμα όπω είναι αυτό τη παιδοψυχιατρικής το οποίο είναι τόσο τόσο σημαντικό. Πάντω, στον Κυριάκο Μητσοτάκη έφτασε και επιστολή οικογένεια από τα Χανιά, που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Ψυχιατρική και παιδοψυχιατρικής Κλινική του Παγνή, ζητά άμεσα λύσει, εξηγώντα πώ το παιδί του σώθηκε από γιατρού τη κλινική. Τη διευθύντρια και τον ψυχίατρο που μετά από μια σειρά υποσχέσει και μόνο για στελέχωση αποφάσισε να παραιτηθεί. Πληρώστε του γιατρού όπω πληρώνεστε εσεί, όπω πληρώνεστε εσεί, να μην λέμε ονόματα, εντάξει, και όχι να του έχετε με κόλληβα να θέλουν να δουλεύουν και υπερορίε και εφημερίε. Εντάξει, αυτά.